Θέμα ορών η απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων στην καρδιά του Ηρακλείου στο πλαίσιο του έργου ανακαίνησης της πλατείας Ελευθερίας με το ξύλωμα των μαρμάρων, των χαμηλών φωτιστικών, του φθαρμένου εξοπλισμού και όχι μόνο. Οι σχετικές εργασίες επεκτείνονται μέχρι το σκαλοπάτι, μια ανάσα από τα καταστήματα, των οποίων ο χώρος θα περιοριστεί. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει η ανάπλαση και καταλαβαίνω ότι το έργο είναι ενταγμένο στα τουριστικά, στα ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν πρέπει να κινδυνεύσει να πενταχθεί. Καταλαβαίνω την πίεση που έχει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, κ. Σισαμάκης. Καταλαβαίνω τον εργολάβο, αλλά θα ήθελα να μας καταλάβουν και εμάς. Όπως εκτιμάται, το δύσκολο τμήμα του έργου θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουνίου, ώστε να αποφευθούν μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία των καταστημάτων εν μέσω της τουριστικής περίοδου, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου οι εργασίες επεκτείνονται στον χώρο των καταστημάτων. Θα επεκταθούμε λίγο ακόμα κοντά στις καφετέρες, οι οποίες θα λειτουργήσουν, όχι όμως με την επέκταση που έχει δοθεί. Η επέκταση των καταστημάτων θα φύγει και έχουμε τη δέσμευση από τον εργολάβο ότι το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου θα έχει αποκατασταθεί το σημείο αυτό, ούτως ώστε να προλάβουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι αυτοί να προλάβουν την σεζόν, την τουριστική περίοδο. Ας κάνουν κουμάντο να μην την εμποδίζουν αυτή την αυαρχίδα να πλέει όμορφα. Θα μπορούσε να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δύο μήνες τώρα δεν γίνεται τίποτα. Οι δύο μήνες αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παρά το κάνουν ντάλα καλοκαίρι. Εδώ σκοτωνόμαστε. Αλλά τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάλι χειρότερη από τούτο που είναι. Εσείς τι άλλο θέλετε να δείτε στην πλατεία, τι άλλο θα θέλατε να δείτε? Να είναι πιο όμορφη. Να είναι πιο όμορφη και να έχει πράσινο. Και όχι αυτά τα άγρια δέντρα. Και να βάλουν καλή πέτρα. Όχι κάθε χρόνο να τα αλλάζουμε. Και τα καζίκια που βάλουν που κάνουν 5.000 το ένα τα βγάλουν. Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, τονίζουν καταστηματάρχες, οι οποίοι κάνουν λόγο για πτώση του τζίρου τους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με το έργο της ανακαίνησης ξυλώνονται τα μάρμαρα, τα οποία θα αντικατασταθούν με τοπική πέτρα, ενώ θα ενισχυθούν τα στοιχεία πρασίνου. Το πρόβλημα είναι από το Σεπτέμβριο, που ανακοινώθηκαν τα έργα ότι θα έρχονταν το Σεπτέμβριο. Έχουν αναβληθεί εδώ εκδηλώσεις, έχουν αναβληθεί το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Αλλά εντάξει, βάζουμε πλάτη όλοι μαζί να τελειώσει. Και ελπίζω να τελειώσει. Στο τέλος, είπαμε, το Σεπτέμβριο, με το τέλος της τουριστικής σεζόν, θα μπουν και μέσα στα καταστήματα μέχρι το σημείο που προβλέπει η μελέτη. Η σύμβαση του έργου εξοραϊσμού της πλατείας Ελευθερίας υπεγράφει στα τέλη Οκτωβρίου από τον Βασίλη Λαμπρινό. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποσκοπεί στην αλλαγή της αισθητικής εικόνας της πλατείας και των περιβαλλοντικών συνθήκων της, με το έργο να κουμπώνει αισθητικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά με το έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο σύνολό του το πρώτο δίμηνο του 2025.